Ο Ναός σου θεότο και ανεβηθεί παράδεισος, ως ποτάμους αηζός, αναβλύζον οι άμματα, ο προσερχόμενης ως ζώο δόχου εκ πηγής. και ζωήν την αιώνιον πρεσβεύεις γάρκο εξ ούτε φέντη σωθήνετας ψυχάς ημών. Η αναβλύζουσα θείον η δωρ αθάνατον, η προχέουσα ρήθρα ζωήσα ένα, της προστρέχουσης πιστός, της ζωοδόχος πηγή, και τα αυταριομενη αριωμένη βραβεύεις νύντε Παρθένε ρώσιν και θεραπεία και συγχωρών να Ναι, τον υπερούσιον όμβρον κι ίσασα, πήγη ζωή ρητός, παρθέν επέφηκας, αναπηγάζουσα ημίν, νέκταρ αθάνατον, η το αλλόμενον, εις ζωήν την αιώνη, να μα τα γλυκείρω από τη σκλήνη σου πανδότε. Εξών επέντριφων τεσβόμεν χέρε. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος ημών, χαίρετεν Κυρίο πάντοτε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, και καλώς ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή μας. Με τη βοήθεια του Θεού σήμερα θα μιλήσουμε για την εορτή της ζωοδόχου πηγής, η οποία εορτάζεται την Παρασκευή της Διακαινησίμου, την Παρασκευή δηλαδή της Εβδομάδος του Πάσχα. Η αρχή του ιερού αυτού προσκυνήματος τοποθετείται κάπου στα μέσα του 5ου αιώνος μετά Χριστόν. Τότε ένας ευσεβής άνδρας, ο Λέων ο Μακέλης, ο οποίος αργότερα έγινε βασιλέας, βγήκε έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολεως για να περπατήσει. Στον δρόμο του συνάντησε έναν ζητιάνο τυφλό, ο οποίος του ζήτησε λίγο νερό για να σβήσει την δίψα του αμέσως ο Λέων άρχισε να αναζητά νερό. Αν και ο τόπος ήταν κατάφυτος με πλούσια βλάστηση, νερό δεν έβρισκε πουθενά. Στενοχωρήθηκε και δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Τότε άκουσε μία φωνή σαν πνοή άβρας να του λέγει «Δεν χρειάζεται Λέων να αγωνιάς, το νερό που ζητάς είναι πολύ κοντά σου». Αμέσως άρχισε να ψάχνει και χωρίς να βρει τίποτε κουράστηκε και αποφάσισε να σταματήσει την αναζήτηση. Τότε ακούει την ίδια φωνή να του λέγει «Λέων Βασιλεύ, μπε μέσα στο δάσος, πάρε στα χέρια σου από το θολό νερό της πηγής και σβήσε τη δίψα του ανθρώπου. Μετά με το ίδιο νερό άλυψε το πρόσωπο του ανθρώπου αυτού» τότε θα γνωρίσεις ποια είμαι εγώ που κατοικώ από πολύ καιρό εδώ σε αυτόν τον χώρο. Πράγματι ο Λέων έκανε όπως ακριβώς η παράδοξη αυτή φωνή του υπέδειξε και τότε ο τυφλός θεραπεύθηκε και βρήκε το φως του. Τόσο ο τυφλός όσο και ο Λέων δόξαζαν και οι δύο μαζί τον Θεό και την Παναγία Μητέρα του της οποίας η χάρη έδωσε την χαρά και το φως στον τυφλό σύμφωνα με την προφητεία της Θεοτόκου, ο Λέων ο Μακέλη στο έτος 457 έγινε αυτοκράτορας. Με ευγνωμοσύνη τότε προς την Παναγία, σε αυτόν τον τόπο της πηγής έκτισε ένα ναό. Στην μέση του Τρούλου, μέσα σε ολόχρυσο φόντο και σε άφθονο φως, ιστόρισε με ψηφίδες την Παναγία με το θείο βρέφος στην αγκαλιά της προχέουσα ως από τον κόλπον αυτή στο ίδωρ εν είδη νεφέλης. Όπως αγιογράφησε δηλαδή την εικόνα, την αγιογράφησε να κάθεται η Παναγία μέσα σε μία κολυμβήθρα και να κρατάει το Χριστό στην αγκαλιά της και από κάτω να τρέχει το νερό. Η ιερή αυτή πηγή ονομάστηκε ζωοδόχος πηγή, αλλά και η εικόνα που αναπαριστούσε με αυτόν τον τρόπο την Παναγία ονομάστηκε ζωοδόχος πηγή. Η ονομασία ζωοδόχος πηγή είναι ένα προσωνύμιο της Παναγίας μας, η οποία δέχθηκε μέσα της την κατεξοχήν ζωή, δηλαδή τον Χριστό. Αμέτρητα τα θαυμαστά της ζωοδόχου πηγής, περισσότερα από τις σταγόνες της βροχής, από τα φύρα των δένδρων, ακόμη και από τα άστρα του ουρανού. Ανίατες ασθένειες θεραπεύθηκαν, τυφλοί ξαναβρήκαν το φως τους, πληγές που έρεαν πίον έκλεισαν, ακόμα και γυναίκες που δεν είχαν παιδιά απέκτησαν. Δώρο αυτής της πηγής ήταν και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος προς την βασίλισσα ζωή. Η ζωοδόχος αυτή πηγή της Θεοτόκου ανέστησε ακόμη και νεκρό ο οποίος ενώ ερχόταν από την Θεσσαλία προσκυνητής στην Ιερή Πηγή, μέσα στο καράβι πέθανε. Πριν κλείσει τα μάτια του, αισθάνθηκε το τέλος του και παρακάλεσε τους ναύτες να τον πάνε νεκρό στο μεγάλο αυτό προσκύνημα και να θάψουν εκεί το σώμα του, αφού πρώτα ρίξουν επάνω του τρεις κάδους από το αγίασμα της Ιερής Πηγής. Όταν οι ναύτες έκαναν αυτό που τους ζήτησε, όταν δηλαδή το νεκρό σώμα περιχύθηκε με το νερό του αγιάσματος, τότε ο νεκρός άνδρας αναστήθηκε. Με όλα αυτά η πηγή αυτή ανεδείχθη ένα από τα πλέον ονομαστά προσκυνήματα της Θεοτόκου στην Κωνσταντινούπολη, όπου κατέφευγαν πλήθη προσκυνητών. Το 541, ένας φοβερός σεισμός κατερρύπωσε την πόλη. Μέσα στον μεγαλόπρεπο ναό του μοναστηριού της πηγής, εκείνη την ώρα βρίσκονταν πολύ πιστοί. Η Θεοτόκος δεν επέτρεψε να καταπλακωθούν στα ερείπια οι χριστιανοί και κράτησε το ναό όρθιο μέχρι να βγουν όλοι έξω. Ύστερα όλα τα κτίρια κατέπεσαν χωρίς να πάθει κανένας τίποτα τότε λόγω του ισχυρού σεισμού ξεράθηκε η πηγή του αγιάσματος για να εμφανιστεί πάλι μετά από τις δεήσεις των ευσεβών ανήμερα της εορτής του 15 Αυγουστού σε ένα σημείο λίγο πιο πέρα όπου και ξαναχτίστηκε το λαμπρό προσκύνημα. Από τότε καθιερώθηκε κάθε 15 Αυγουστό να εορτάζεται η ανάμνηση του νέου θαύματος. «Πηγή και νούτε θαυματουργών υδάτων και ενουμένη δε θαυματουργεί και πάλι», σημειώνει ο ιστορικός. Στα δύσκολα χρόνια που ακολουθούν για την Κωνσταντινούπολη, το μοναστήρι της ζωοδόχου πηγής δοκιμάζεται ποικιλοτρόπος. Κατά την ημέρα της Αλώσεως της Κωνσταντινούπόλεως, όπως θέλει ο λαϊκός θρύλος, ένα καλό τηγάνιζε ψάρια. Όταν ήρθαν και του είπαν πως οι Τούρκοι πήραν την πόλη, αυτός, αρνούμενος να παραδεχθεί και να πιστέψει το φοβερό αυτό μήνυμα, είπε «Όταν τα ψάρια πεταχθούν και βγούν και ζωντανέψουν, τότε και ο Τούρκος θέλει να μπει και η πόλη να τουρκέψει». Το άγγελμα όμως αυτό, όσο και αν ήταν απίστευτο, ήταν όμως αληθινό. Γι' αυτό και τα ψάρια πεταχτήκανε, τα ψάρια ζωντανέψαν και ο αμοιράς στην πόλη Καβαλάρης. Αυτό όμως, αγαπητοί αδελφοί, είναι λαϊκός θρύλος, δεν είναι επιβεβαιωμένο από κάποια ιστορία. Παρόλα αυτά όμως, τα ψάρια που κολυμπούν σήμερα στο αγίασμα του Μπαλουκλή στην Κωνσταντινούπολη είναι κοκκινισμένα από τη μία μεριά, σαν μισοτιγανισμένα. Χίλια τόσα έτη παρήλθον και η πηγή αυτή της Θεοτόκου εξακολουθεί βλίζουσα αθορύβος να παρέχει οι άσεις. Γράφει ο Βυζάντιος Σκαρλάτος και μέχρι σήμερα υπάρχει επαληθεύοντας τον στίχο της εορτής που λέγει «Μάνα Σιλοάμ και στο Αν Σολομόντος πηγίν κόριν σύν εμφανώς πας της βλέπει». Δηλαδή, καθένας κόρη βλέπει τούτη την πηγή σου σαν το ουράνιο μάνα που ξενότροπα έτρεφε τον λαό του Ισραήλ κατά την πορεία τους στην έρημο, σαν την πηγή του Σιλοάμ, που ο Χριστός έστειλε τον εκγενετή στυφλό να πληθεί αφού προηγουμένως του άλυψε με πυλό τα μάτια του, αλλά και σαν την στοά του Σολομόντος. Χαίρε είδωρ σωτήριον. Να έχουμε τις πρεσβείες και τις μεσητείες της υπεραγίας Θεοτόκου και οτιδήποτε πρόβλημα υγείας κι αν έχουμε, να προστρέχουμε στην Θεία Βοήθεια και Μεσητεία Της. Και η Θεοτόκος, σαν μητέρα σπλαχνική και στοργική που είναι, πάντοτε θα μας σκεπάζει με την Αγία Σκέπη Της. Να είστε όλοι και όλες καλά, Χριστός Ανέστη, αληθός Ανέστη ο Κύριος ημών.